Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευγενία Μυρίδου. Με προβολές από τις βραβευμένες ταινίες στα φεστιβάλ της Τραϊμπέικα των Κανών και του Σαν Σεμπαστιάν, το φεστιβάλ της Μαλάτια από την καρδιά της Τουρκίας δίνει τον παλμό του καλλιτεχνικού σύγχρονου κινηματογράφου. Στη διοργάνωση υπάρχει και ελληνική συμμετοχή με συμπαραγωγή της ΕΡΤ. Το φεστιβάλ της Μαλάτια άνοιξε πριν λίγες μέρες τις πύλες του στην 7η διοργάνωση. Ο Τόνι Κέι με τον παραγωγό του Τζον Μόρισεϊ βρέθηκαν στο φεστιβάλ για το πρώτο masterclass του νέου τμήματος Market. Και οι δύο έχουν καθιερωθεί στις συνειδήσεις των κινηματογραφόφιλων από την ταινία American History X. I think there are five big issues in the world. One of them is racism, one of them is drugs, one of them might be abortion actually. There's another two, I don't quite know what they maybe homelessness, crime, I'm not sure. But I just feel that because we had another one of the big five in the movie, I felt it had to go because it was just too, it was kind of too big. Φέτος, μια ελληνική συμμετοχή με διεθνή αναγνώριση, ο γιος της Σοφίας έκανε την τουρκική του πρεμιέρα. Λίγες ημέρες πριν, η ταινία είχε βρεθεί μαζί με τη σκηνοθέτη στο ελληνικό φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο. Εκεί τη συναντήσαμε. Ну прикол. Я никогда не был на вечеринку, кому стукнуло 75. Καταρχήν ξεκίνησα να γράφω το σενάριο όντως πάρα πολλά χρόνια πριν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το σενάριο το οποίο γυρίστηκε είναι το σενάριο που γράφτηκε τότε. Θέλω να πω ότι το σενάριο ήταν ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος εξελισσόταν μέχρι κατά κάποιο τρόπο και στη διάρκεια των γυρισμάτων. Αλλά σίγουρα πέρασε πάρα πολλά χέρια, έγιναν πάρα πολλά draft. Επομένως, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που περάσαν από την πρώτη ιδέα, το σενάριο εξελίχθηκε, γιατί ταυτόχρονα εξελίχθηκε και η χώρα μας, εξελίχθηκαν οι σχέσεις μας, εξελίχθηκα εγώ, ορίμασα εγώ, άλλαξε εγώ, μεσολάβησε μια μεγάλη μήκος ταινία, από την οποία, η πρώτη μεγάλη μήκος ταινία, από την οποία έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Εγώ επίσης σαν άνθρωπος αλλάζω, έγινα μητέρα, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία μεσολάβησαν. Η ταινία όντως μπορεί να διαβαστεί με διάφορους τρόπους. Μ' αρέσει αυτές τις ταινίες και σαν θεατής όταν είναι, αλλά και όταν έχει σκηνοθετώ εγώ. Γιατί έτσι αφήνεις, ας πούμε, στη θεατή την ελευθερία να πάρει αυτό που θέλει ανάλογα με τις δικές του εμπειρίες. Η πρεμιέρα του Γιού της Σοφίας πραγματοποιείται στις 13 του μήνα στο φεστιβάλ της Μαλάτια και λίγες ημέρες αργότερα θα ανοίξει και στις ελληνικές αίθουσες. Με τη ζώνη κουμπί. Πάμε κυρίες και κύριοι και πάλι στη Βαλαωρίτιο, εκεί όπου είναι το αρχηγείο της Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές στην κεντροαριστερά μας.